σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, εδώ από το Κλειστό του Αγίου Νικολάου που μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Evolution League ανάμεσα σε Λαμπόλα δε Βαπέλ και Βάτος Κρόκος. Λαμπόλα δε Βαπέλ, η οποία μετράει μια νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, προέρχεται κιόλας από την ήττα της κόντρας της Flexers, από τους οποίους ηττήθηκε με 73-65, ενώ από την άλλη Βάτος Κρόκος μετρούν δύο νίκες και μόλις μια ήττα μέχρι στιγμής στην σεζόν. Την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να επικρατήσει κοντά στους Αθηνιβόρειους 54-55. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι είναι για την Λαμπόλα δε Βαπέλ από τα χέρια του Καραϊσκάκη. Ήρθαν οι πρώτοι δύο πόντοι. Χριστούνας για τους μπλε. Πάσα στο πλάι, βάλε πέρασε εκτός όμως. Λάθος λοιπόν για την φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία θέλει να συνεχίσει με κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ενώ από την άλλη Λαμπόλα δε Βαπέλ θέλει να επιστρέψει και πάλι στις νίκες. Στη γραμμή τώρα ο Κυφοκέρης για τις δύο δικές του προσπάθειες, θα ευστοχίσει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για το 4-0. Παλά στην κορυφή για τον Χριστόπουλο. Θα πάρει το τρίποντο έρμπολ. Ακόμα η Βάτος Κρόκος δεν έχουν συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι, παραμένει στο 0. Μα να περάσει κατευθείαν εκτός ο Αμαριανός, θα επαναφέρει. Και κατεβάζει ο Μπιστούνας. Δευτερόλεπτα σηκώνεται για δύο εξοχή. Αυτό είναι για το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων. Για το 4-2. Μουρτός. Βλέπει τις επιλογές του Καραϊσκάκης. Αυτές τα αριστερά. Ένα συντριών πόντων, όχι καλό. Από τον Πουκάλι. Μπιστούνας. Από το ύψος της βολής, κάνει ένα κοντό σουτ. Ίσα ίσα βρήκε στο Στεφάνι μπάλα. Θέλει να τρέξει τώρα η γηπεδούχη. Ο Καραϊσκάκης γέννησε όλο τον δρόμο, δεν καταφέρει να σκοράρει. Μάζεψε όμως ο Μούρτος και κράτησε στην επίθεση τώρα την ομάδα του. Μιχάλης Τσουκάλης πήρε το σκρίνα από τον Παναγιώτη. Δεν βγήκε συνεργασία με τον Μούρτο, έκλεψε ο Μαριανός. Μαριανός και πάλι φαίνει στον Βιτζιλέο. Μπιστούνας έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει. Θα έχει και την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στους μπλε. Καραϊσκάκης. Κρατάει σταθερό, γυρίζει για δύο. Είναι άστοχο το σουτ του Μούρτος, όμως είναι εκεί για να μαζέψει. Μια 14 επίθεση. Τώρα πήρε ο Τσουκαλής. Έχει πλάτη στο καλάθι, γυρίζει ωραία, δεν θα τελειώσει εξίσου καλά. 3-14 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Στο σίδερο η προσπάθεια. Μαζί στο Μπιστούνας. Παραμένει το 4-2.
χτύπασα. Του Παπαναστασίου δεν θα περάσει. Μουρτοστέγγι γρήγορα μπροστά. Άρθε σε αντίπαλο. Άρθε είχε πάρει αρκετή φορά και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Πιστούνε από μέση απόσταση με το ένα χέρι. Θα στοχίσει παρασυρημένη και πάλι στα χέρια του ξανά ο ίδιος. Θα το βάλει αυτή τη φορά. Και θα φέρει και το Μαρσέισα για το 4-4. Μιστούνας ο οποίος έχει πει με αυτοπεποίθηση στο μάτς, θέλει να πάρει πάνω την προσπάθεια και το δείχνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τσουκάλης είδε την κίνηση του Καραϊσκάκη, Λιφοκέρης, Μούρτος, ένα μακρινό δίποντο εύστοχο για το 6-4. Μιστούνας κάνει την κίνηση ο Αμαριανός, επιλέγει τον Παπαναστασίου. Βιτζιλέος, δεν θα μπορείς να σημαδέψει σωστά. Τσουκάλης. Ψάχνει επιλογές, άφησε στον Μούρτο. Έχει 10 δευτερόλεπτα, εκείνος πέρασε ωραία και αν ενόχλητος θα πετύχει το καλάθι. Για το 8-4. Double score πλέον, στο σύν 4 βρίσκεται αυτή την στιγμή η La Bola de Papel με 4,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βιτσιλέος, υπάρχει φάουλ πάνω στον Παπαναστασίου. Και το Παπαναστασίου θα αφήσει πάλι στο καλάθι για το 8-6. Το καλάθι και για τον Παπαναστασίου. Είναι το πρώτος μετά τον Πίστηνα, ο οποίος σκοράρει για τους βάδους τρόπους. Φωτέρης πέρασε, βρήκε ανοιχτό χώρο για να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα και να πετύχει και το καλάθι για το 16. Μιστούνας. Επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα του. Παπαναστασίου, ωραία η πάσα, εξαιρετική ασίστ από τον Παπαναστασίου για τον Τσεκούρα. Αυτός θα την εκμεταλλευτεί για να μειώσει το δίποντο, 18. Υποκέρης. Πάει αντίθετα από το σκριν ο Τσουκάλης, υπάρχει φάουλ. Φωκέρης. Είναι πάνω το Τσεκούρας. Γύρισε μετά αριστερό, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τώρα ο Μιστούνας. Μιστούνας πάει κόντρα στον Τσουκάλη. Θα τον νικήσει κατά κράτος. 10 όλα. Μιστούνας, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δραστήριο στο παρκέ. Παίρνει το ματς ίσα, 2-47 πριν αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Ωραία η πάσα, τρύπησε όλη την άμυνα ο Τσουκάλης. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως το γεγονός αυτό ο Παναγιώτης. Ναι, τελείωσε καλά αυτή η συνεργασία των δύο. Χριστόπουλος το ήθελε, το πήρε και το έβαλε για να δώσει το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του. 10-13 πάντως Πρόκος προσπερνούν με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. Είναι και το πρώτο προβάδισμα τον μπλε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Τσεκούρας άπλωσε αντικανονικά το χέρι του, καθώς ο Κυφογέρης τον είχε βάλει στην πλάτη του, είχε πάρει καλή θέση. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για την La Bola de Papel. Ο Κυφογέρης πέρα εκτός του, ο Καπετανάκης. Μούρτος στην επαναφορά, Καπετανάκης στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Τσουκάλης στα 10, θα το πάρει από αρκετά μακριά. Θετικό rebound του Καραϊσκάκη από κοντά, αυτός θα κάνει δουλειά για το 12-13.
Ιωαννός, μυστήρας με χώρο. Τώρα βγήκε μπροστά το Καπετανάκης, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Χριστόπουλος, δεν θα το βάλει ξανά. Τσεκούρας, δέχεται την τάπα. Και συνέχεια όμως η μπάλα συστημένη στα χέρια του Παπαναστασίου για να εκτελέσει. 12-15, τελευταίο 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Μούρτος, του δώσε το σκύνο Καπετανάκη, σηκώνεται για 2, εκτελεί για το 14-15. Μουστούνας. Φαουλ πάνω στο σούτ από τον Καρεσκάκη. Και έχουμε 3 βολές κιόλας. Θα βάλει την πρώτη εκείνος. Μία στις δύο και έχει ακόμη μία να εκτελέσει. Αστοχή και η τρίτη, μία στις 3 βολές. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Καρεσκάκης. Καπετανάκης. Αντίπαλη ρακέτα ο Μούρτος, το πεξάσιμο παιχνίδι μπάλα. Κύλησε βασανιστικά και πέρασε εκτός καλαθιού. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Συστούνας. Λίγες αριστερά ο Χριστόπουλος. Μας απέναντι είναι τρίποντο, αλλά από τον Λάσκο. Επιμένουν οι μπλε. Χριστόπουλος τώρα από μακριά, ούτε αυτός θα μπορέσει. 18 δευτερόλεπτα, όλα για την Απόλλα Ντε Παπέλ τώρα. Ένα. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι Τσουκάλης. 5-4, πήρε ο Παναγιώτης. Προσπάθησε να βρει τον Καπετανάκη, δεν πέρασε η πάσα. Τσεκούρασε, πρέπει να σκάρει, δεν το κάνει καιρά. Και ολοκληρώθηκε έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 14-16. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Βρίσκει μπροστά στις Βάτος Κρόκος με 14-16. Τσουκάλης και γρήγορα θα γίνει και το φάουλ από τον Αμαριανό. Ποιος το παραδέχεται κιόλας. Συνέβαια πάλι στο μάτς με τον Μιχάλη Τσουκάλη. Αυτή τη φορά του δίνει λίγο χώρο ο Αμαριανός. Από τα δεξιά πιεζόμενος, δεν καταφέρνει κάτι. Τώρα έβαλα στα χέρια του Αμαριανού. Με 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα το πάρει τελικά τώρα το τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Μούρτος. Καραϊσκάκης. Διώχνει από κοντά του τον Κοκκινέλη. Καπετανάκη στην περιφέρεια, δεν είναι καλή η πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο του Σιμπλε. Δεν τους πλήγωσε εκεί ο Μούρτος, παραμένει έτσι στο 14-16. Τσεκούρας. Χριστόπουλος, ωραία, θα περάσει την πάσα στον ψηλό. Βγαίνει υπέροχα αυτή η συνεργασία για το 14-18. Προβάζουμε 4 πόντων πλέον για τους Βάτος Κρόκος. Καπετανάκης, αφήνει στα αριστερά. Ο Κινέλης. Αυτή στον Καρεσκάκη σηκώνεται για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι και τώρα θέλουν να τρέψουν οι μπλε. Σε κούρας και πάλι θα πάρει την πάσα του Χριστόπουλου. Θα την κάνει αστυχία αυτή για το 14-20. Άψογα στις τελευταίες φάσεις οι δυο τους. Τώρα βάζουν τη διαφορά πλέον στους 6. Ακόμη μια καλή άμυνα των φιλοξενούμενων.
Λάσκος ύψωσε, Τσεκούρας και πάλι αυτός. Τρία συνεχόμενα καλάθια του Τσεκούρα. 14-22 και έχουμε time out για την La Bola de Papel. Συνέχεια στην δράση μετά το time out της La Bola de Papel, η οποία έχει βρεθεί πίσω με 14-22. Καθώς οι μπλε έχουν βελτιώσει αρκετά την άμυνά τους και στην συνέχεια στην άλλη πλευρά ο Τσεκούρας ήταν αρκετά αποτελεσματικός. Μεταλλεύτηκε όλες τις assist που ήρθαν στα χέρια του και ανέβασε έτσι το σκορ στο 14-22. Θα βάλει τέλος στο σέρι ο Τσουκάλης. Θέλει και την δεύτερη βολή, θα τη βάλει και αυτή για το 16-22. Φάουλ τώρα από τον Μουρτό. Αυτό κάνει. Και εγώ πάω εδώ. Δεν το πάω εδώ. Έξω πρώτη βολή. Τον Αμαριανό. Εκτελεί για την επόμενη. Θα το βάλει. 16-24. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Εφτάμιση λεπτά ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. 16-24 τώρα το σκορ. Κατοχή είναι για την La Bola de Papel με τον Καπετανάκη. Να γυρίσει πρόσωπο στο καλάθι. Αυτό έχει όμως στο τελείωμα της φάσης και τώρα Μαρκιανός. Ένα καλό προβάδισμα από τα χέρια τους πλέον οι Βάτος Τρόκος. Μπορούν να ανεβάσουν πλέον τη διαφορά και σε διψήφια επίπεδα. Μεσόπουλος. Πίνει και πάλι στον Λάσκο. Επιχειρεί να διεισδύσει, το κάνει εξαιρετικά και τώρα οι Βάτος Τρόκος ξεφεύγουν στο συν 10. Για πρώτη φορά, για τη ψήφια διαφορά σήμερα. 16-26 το σκορ. Μούρτος πίσω από τον Καπέτανα και πίσω προσπαθεί να του φτιάξει χώρο. Κοκκινέλης στέγεται για δύο από μέσα απόσταση. Το χάνει ο ίδιος, θα μαζέψει το σκουπίδι και θα το βάλει στην συνέχεια. Για το 18-26. Μαριανός. Έγινε το λάθος. Καλής. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Μαζεύει το rebound ο Αμαριανός. Επιστρέφει τώρα για τους Βάτος Τρόκος. Έχει επιστρέψει η άμυνα των κόκκινων. Και πάλι ο Αμαριανός. Χριστόπουλος. Βλέπει απέναντι τον Λάσκο. Αυτός δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Βιτζιλέος όμως είναι εκεί στην κατάλληλη θέση. Για το 18-28. Καλής. Ύψωσε Κυφοκέρης, ωραία βγήκε η συνεργασία. Σε θέση βολής ο Κυφοκέρης για το 20-28. Πού είχε βγάλει εκτός θέσης τον Βιτζιλέο. Μαριανός το ψάχνει το μακρινό σουτ, δεν έχει καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμής. Χριστόπουλος θα το πάρει και αυτός. Το σίδερο η μπάλα και στα χέρια του Καπετανάκη. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ρίξουν τη διαφορά τώρα οι κυπεδούχοι, με συγχωρείτε, οι φιλοξενούμενοι. Μουρτός. Σταυρωτές αφήνει έξω. Πάει χωρίς να φοβηθεί, θα μειώσει στους 6 πλέον.
22-28. Με κάτι λιγότερο, 5 λεπτά να πούμε για να πάμε στο ημίχρονο. Στόπουλος και πάλι Αμαριανός. Πονές από το βιτήλιο στους συμπαίκτες του. Μαριανός από την κορυφή για 3. Δεν είναι καλό το σούτ ούτε τώρα. Ο Κινέλης μέσα στην γωνία, θέλει να πλησιάσει. Ο Τσουκάλης βρήκε ορθάνεχτο διάδρομο για το 24-28. Το 18-28. Ένα σερί 6 Βρήτανοι έχουν φτιάξει πλέον οι γηπεδούχοι για να ρίξουν την διαφορά στους 4. Το σκέφτηκε αρκετά ο Λάσκος, το πήρε και το έβαλε για να δώσει την λύση μετά από ώρα στην ομάδα του. Ο Μακρία κιόλας, 24-31. Μούρτος Καπετανάκης, του φύγει η μπάλα από τα χέρια, αλλά κράτησαν οι γηπεδούχοι και θα πάρει και το τρίποντο Μούρτος, το οποίο δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Μαριανός πήρε και πάλι την μπάλα. Βιτσιλέος, Λάσκος. Για να γυρίσει ο Μούρτος όμως τον έπαιξε καλή άμυνα. Στα αρχιγωστά του βγήκε δυναμικά τώρα ο Κυφοκέρης. Συγκίνησε ο Βιτσιλέος, θα βρεθεί στο παρκέ. Προς το φάουλ. Επαναφέρνω από την baseline τώρα η μπλε. Με 14 λεπτά στην διάθεσή τους. Θα το πάρει κιόλας και θα το βάλει μάλιστα ο Τσεκούρας. Για το 24-33 ο Τσεκούρας, ο οποίος επέστρεψε και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι. Διαφορά στους 9 πλέον. Τσουκάλισε ακόμα μια ατομική ενέργεια, ζητάει και φάουλ. Δεν θα σφυριχθεί κάτι. Δεν τράει κανονικότατα το καλάθι, 26-33. Χριστούνας Παπαναστασίου του δώσε και πάλι. Θα πάρει ένα μακρινό δίποντο. Δεν πήγε παρά στο καλάθι και τώρα Μιχάλη Τσουκάλης και πάλι. Κοκκινέλης ωραία θα ξεφύγει. Μάχη για το rebound. Με αυτοφυσία εκεί ο Βιτζιλέος. Βρήκε και συμπαίκτη, σηκώθηκε και πάλι καλά. Μαριανός Παπαναστασίου. Τσεκούρας βγάζει έξω. Χριστούνας θα αναζητεί κάποια επιλογή. Γυρίζει μπάλα από όλα τα χέρια. Της πεντάδας τον Βάτος Κρόκος. Δεν τελείωσε καλά εδώ ο Παπαναστασίου. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά και στα τελευταία 2 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Τσουκάλης έκοψε. Τον βρήκε ο Κυφοκέρης. Δεν ήρθε το καλάθι. Χριστούνας έχει κερδίσει το φάουλ από τον Κυφοκέρη. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. 3-2 πλέον ομαδικά. Παπαναστασίου στην baseline. Σε κούρας με το ένα χέρι. Όχι. Έφτασε πολύ κοντά στο να σκοράρει. Μπαλά είχε άλλα σχέδια. Θα πάει τώρα στην γραμμή για τις δύο βολές του. Κάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη για το 26-34. Αρχικάκης. Δεν μπορούσε να κλέψει ο Τσεκούρας και ο Φωκίρης άφησε έξω. Κάλλη θα πάρει το τρίποντο στο σίδερο, θα σταματήσει η μπαλά. Είναι καλά εδώ τον χώρο του Βιτζιλέου. Μας έφτασε ο Μαριανό και από εκεί στον Πιστούνα, ο οποίος είναι αμαρκαριστός. Ένα ελεύθερο σου, το οποίο θα καταλήξει και στον στόχο. 26-37, μα ο Πιστούνας μείνει έτσι ολομόναχος. Μπορεί να κάνει τη ζημιά όπως τώρα.
Διαφορά αυτό είναι 11 για πρώτη φορά σήμερα. Βγάζουν και πάλι αντίδραση οι Βάτος Πρόκος ώστε να απομακρυνθούν. Τελευταίο λεπτό τώρα στην δεύτερη περίοδο. Τσουκάλης κοντρά σε 2, δεν φοβήθηκε, δεν καταφέρω όμως να σκοράρει. Βιτζιλέος. Αμαριανός. Πάλι Μπιστούνας. Δεν θα πάρει το σούτ αυτή τη φορά. Επιλέγει κάτι καλύτερο νομίζω. Καθώς ο Βιτζιλέος εκεί είχε ορθάνει στο χώρο μπροστά του. Και πήρε το φάουλ τελικά. Σιγά σιγά και για την ελεύθερη προσπάθεια. Θα την βάλει αυτή. Και πάλι μια στις δύο για το 26-38. Τσουκάλης λίγο πιο πίσω από την βολή. Αστοχή. 29 δευτερόλεπτα. Θα μείνετε κάποια δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση. Μπάλα στα χέρια του Μπιστούνα. Οδύση 5 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Παναστασίου. Πάσα του δεν είναι και τόσο καλή. Δυσκολεύει κάπως τη ζωή του Μπιστούνα. Παναστασίου από το πλάι. Δεν θα σημαδέψει σωστά. 5 δευτερολέπτα τώρα για τους κόκκινους. Τσουκάλη στα 2 πετάει από το κέντρο. Το έβαλε! Τι έβαλε ο Τσουκάλης από το κέντρο. Στη λήξη του χρόνου και έτσι θα ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ στο 29-38. Πήγαμε μόλις και στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού. 29-38 δείχνει. Ο φωτεινός πίνακας, αυτός ο Βάτος Πρόκος, κατάφερε να ξεμακρύνουν και πάλι στα, από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα. Καθώς είχαν βγάλει μια μικρή αντίδραση οι γηπεδούχοι και είχαν ρίξει τη διαφορά στους 4. Ο Φωκέρης μάζεψε. Το παίξε με τον Μουρτό. Ο Φωκέρης σηκώνεται ανάμεσα από δύο. Με τη δεύτερη θα πάρει το φαουλ τελικά. Από τον Τσεκουρά. Μέσα η δεύτερη, 31-38. Χριστόπουλος δεν θα περάσει πάσα του, καθώς βρήκε την μπάλα αυτό ο Τσουκάλης. Κατέληξε στον Μούρτο εκείνη και στην συνέχεια ο Καραϊσκάκης σε θέση βολής για να μειώσει σε 33-38. Χριστόπουλος. Κούρας, φτιάχνει επιλογή, βρήκε τον Μπιστούνα. Στα 8 δευτερόλεπτα υψώνει, όχι καλά όμως και μαζεύει και Φωκέρης. Μούρτος δράπωσε την παλαγέρα. Πάει προς τα μέσα, πήδηξε δυναμικά ο Λάσκος, αλλά και κάπως άτσα, αλλά μπήκε στη φάση. Βρήκε τον Μούρτο αντικανονικά και έκανε το φαουλ. Thank you.
στην άλλη πλευρά θέλουν να φύγουν οι κυπαίδοχοι. Πάσα όμως κατέληξε κατευθείαν εκτός. Συμπέχτης στο εδαφός όπου έχει τη Σλάμπολα εδώ πάλι ο Καραϊσκάκης είναι. Στον 20 ο Χριστόπουλος. Συνέχεια με Βιτζιλίο. Τώρα Μπιστούνα. Χριστόπουλος στο πλάι. Από κοντά ο Βιτζιλίος θα κάνει τη δουλειά. Για το 33-40. Τσουκάλης. Μούρτος βρήκε λίγο χώρο μπροστά τον Λάσκο. Θα τον εκμεταλλευτεί ο ίδιος όμως, θα μαζέψει την μπάλα ξανά και τρίτο ριμπα... και δεύτερο ριμπάν, με συγχωρείτε. Αλλά και τρίτη ευκαιρία η οποία είναι και φαρμακερή, 35-40. Διαφορά πέφτει στις 5, 7 και 10 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Χριστούνας, Χριστόπουλος. Πήρε ο Τσεκούρας, απέφυγε ωραία τον Κεφοκερυβή και δεύτερος παίκτης πάνω του. Από δύσκολη θέση ο Χριστόπουλος δεν τα καταφέρνει, τελευταίος από πίσω ο Βιτζιλέος. Γι' αυτό και η κατοχή είναι για την Λαμπόλα Ντε Μπαπέλ. Τσουκάλης παίζει γρήγορα για τον Μούρτο, δεν θα έρθει το καλάθι. Πήγαν με μία πάσα εδώ να βρουν σκόρη κόκκινη, δεν τους βγήκε. Παραμένει στο 35-40. Χριστούνας. Θα σημαδεύσει σωστά. 35-43. Ακόμα ένα τρίποδο του Χριστούνα. Προσπαθεί να γυρίσει ο Κυφοκέρης, βρήκε την πάσα, Καραϊσκάκης τώρα έξω. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, τον κλείνει καλά ο Βιτζιλέος, δεν μπορεί όμως να τον περιορίσει. Δεν απαιτήσει το καλά, 37-43. Στα 33 τρίποντα η Λαμπόλα Ντε Μπαπέλ, 13-26 η Βάτος Πρόφος, ενώ έχουμε 1-8 τρίποντα για τους γηπεδούχους, 4-14 για τους μπλε. Πεσμένος εδώ βρήκε πάσα ο Βιτζιλέος, ο Τσεκούρας όμως δεν έκανε κάτι καλό. Καλής για 2, Καραϊσκάκης μετά το επιθετικό rebound, είναι έξω. Ο Κέρι Σολομόνα, αφού ο Μούρτος, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Από 5 λάθη τώρα οι δύο ομάδες. 3-11 οι assist. Έχουν κάνει πολύ καλή διασάξη του Βάτος Τρόπος σε αντίθεση με τους γηπεδούχους. Μπιστούνε σε αυτή τη φορά στο χι. Χριστόπουλος και αυτός θα το πάρει και θα το βάλει. 37-46. Ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο Μπιστούνας το κάνει ο Χριστόπουλος, η διαφορά στους 9 πόντους και πάλι υπέρ των Βάτος Κρόκος, οι οποίοι και τώρα έχουν τον τρόπο να κάνουν ό,τι πρέπει για να ξεφύγουν με μια καλή απόσταση. Μειώνει τώρα ο Τσουκάλης σε 39-46. Ο Τσουκάλης ο οποίος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την πλευρά των Λαμπόλα Ντε Μπαπέλ. Λασκός. Είναι έξω, Χριστούνας θα πάρει δίποδο τελικά. Στο σίδερο η μπάλα, έχει φύγει μπροστά ο Μιχάλης Τσουκάλης. Αυτό θα πάει η μπάλα και νομίζω θα έχουμε ένα εύκολο καλάθι με το δεξί λεία. Τελειώνει τη φάση για το 41-46. Χριστούνας. Πάσα έξω. Δύσκολο καλάθι εδώ του Χριστόπουλου, έχει πάρει και το φαουλ. Τρομερό καλάθι από τον παίκτη των Βάτος Κρόκος. 41-48. Και έχουμε και αλλαγή για την Λαμπόλα Ντε Μπαπέλ. Κοκκινέλης επέστρεψε, όπως και ο Καπετανάκης.
41-49. Μετά και την εύστοχη συμπληρωματική βολή. Μπούρτος. Και ο Καπετανάκης άφησε έξω. Καραϊσκάκης καθού έκανε πρώτα κάποια βηματάκια πίσω. Μαζεψε ο Αμαριανός. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος και της τρίτης περίοδου. Μα το σκορ σταθερά μπροστά στο σκορ. Μαριανός. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Χριστόπουλος από την κορυφή. Τσεκούρας μετά το rebound θα το χάσει. Μαζεύει και πάλι παλεύει και με τρεις γύρω του. Έχουμε double. Μπάλα για ποιον είναι. Να δούμε. Κατοχή. Είναι για την Λαβόλα de Papel. Μπούρτος. Καραϊσκάκης. Και πίσω ο παίκτης των κοκκινών. Γι' αυτό και σταματάει τώρα το παιχνίδι. Διακόπη τώρα για να δούμε αν είναι καλά. Ο Καραϊσκάκης νομίζω είναι. Πάμε σε μια διακόπη. Επιστρέψαμε, ο Καραϊσκάκης πέρασε στον παγκό. Εκεί στο κεφάλι νομίζω έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Τρίποντο από τον Αδό Χριστόπουλο. Θα χτυπήσει από μακριά ο παίκτης των Βάτος Κρόκος και ανεβάζει τώρα και πάλι την διαφορά στους 11. 41-52 τώρα. 2-25 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοκκινέλης για 2. 43-52. Μαριανός. Είναι στα δεξιά Χριστόπουλος, παίζει και πάλι με τον Αμαριανό. Σε τη φορά θα βγει ένα μαρκάρι στο σούτ, στο σίδερο η μπάλα. Πιστούνας, Αμαριανός σε αυτή την επίθεση των Βάτος Κρόκος. Ένα νέο τρίποντο ο Αμαριανός, τώρα θα σκοράρει από μακριά. Τα τρίποντα δίνουν τη λύση τώρα στους Βάτος Κρόκος, 43-55. Και έχουμε time out για την Λαβόλα de Papel. Ένα και 50 τώρα στο χρονόμετρο, πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδο, 43-55 το σκορ. Στο σύν 12 βρίσκονται πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρήκαν σκορ τους από τα 6-75 νωρίτερα, είτε με τον Αμαριανό, είτε και με τον Χριστόπουλο. Και έτσι η διαφορά ανεβαίνει και πάλι σε διψήφιο επίπεδο, τώρα υπάρχει φαουλ στον Κοκκινέλη. Όχι, από ένα φαουλ τελικά, σε Παπαναστασίου και Κοκκινέλη. Μαριανός. Πιέζεται ασφυκτικά. Βρήκε τελικά την πάσα για τον Βιτζιλέο. Ο Παναστασίου και Χριστόπουλος. Θα ψάξει ακόμα ένα σούτ από μακριά. Δεν είναι καλή κατάληξη. Κοκκινέλης παίζει γρήγορα για τον Μουρτό. Καπετανάκης. Γύρισε και ο Παπαναστασίου στην άμυνα, του πλήσε τον φόρο. Ο Κινέλης τώρα έχει μείνει με τον Παπαναστασίου. Καπετανάκη θα πάρει το φαουλ του Βιτζιλέου. Έγινε επαναφορά. Σουκάλης. Θα στόχο το δίποντο. Και τώρα Πιστούνας. Λουνάς για να χάσει την ισορροπία του, πέταξε όπως όπως την μπάλα. Και τώρα Τσουκάλης. Διασκείται αρκετά μέτρα, θα πάρει και την προσπάθεια. Έχουμε βολές, καθώς έγινε πάνω στην προσπάθεια το φαουλ του Παπαναστασίου.
Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο παίχτης της La Bola de Papel. Εύστοχος στην πρώτη. Δύο στις δύο, τον Τσουκάλι 45-55 και στην κοιλά στην κοιλά τώρα η διαφορά στις 10. Παπαναστασίου πίεσαν τη Λαϊκόκκινη, έσπασε όμως η πίεση εύκολα από τους Βαντοστρόφους. Μία της 15 δευτερόλεπτων τώρα για τους μπλε. Πήρε το σκρίνο Πιστούνας, πετράει κανονικά για το καλάθι. Διαφωνεί ο Καπετανάκης, θεωρεί πως λύγει νωρίτερα το φάουλ. 45-57. Ο Πιστούνας είναι στην γραμμή. Με διαμαρτυρίες συνεχίζονται από την πλευρά των γηπεδούχων. Και η βολή 45-58. 4 δευτερόλεπτα. Τσουκάλης πάλι από το κέντρο. Θα το βάλει ξανά. Τι κάνει σήμερα ο Τσουκάλης? Είναι απίστευτο. Δεύτερο σούτ από το κέντρο, εύστοχο. 48-58. Και τελειώνει έτσι η τρίτη περίοδος. Μπήκαμε μόλις και στην τετάρτη περίοδο. 48-58 το σκορ με τον Τσουκάλι να διαμορφώνει το συγκεκριμένο σκορ, καθώς σήμερα φαίνεται ότι έχει όρεξη να τα βάζει από το κέντρο. Δεύτερο δικό του έστοχο από το λόγο και η διαφορά στους 10. Πάλι εδώ από τον Χριστόπουλο. Για την Λαμπόλα de Papel, η οποία επανέφερε. Τσουκάλης σε κούρας, δεν θα ολοκληρωθεί όμως το κλέψιμο. Μητσιλέος πάλεψε, κρατάει το κεφάλι του, πρέπει να έχει χτυπήσει εκεί με τον Μούρτο. Δεν υπάρχει φάουλ, απλώς σταμάτησε το παιχνίδι για να δούμε αν είναι καλά ο παίχτης των Βάτος Κρόκος. Θα το δυσκολεύσει και στο κατέβασμα. Βιτζιλέος. Γυρίζει ο Τσεκούρας. Το Καρεσκάκης έχει κάνει το φάουλ. Και στην γραμμή τώρα ψηλός τον μπλε. Ενώ είναι και το τρίτο φάουλ του Καρεσκάκη. Άστοχη πρώτη. Δεν αλλάζει το 48-58. Τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή για το 48-59. Και πάλι. Πήρε και πάλι. Θα αφήνει να βρει συμπαίκτη, θα το πάρει τελικά ο ίδιος, αφού δεν βρήκε διαθέσιμη πάσα. Στούνας. Τρέχει η μπάλα. Την ώρα της τρίπλας την ώρα λάθος. Έτσι επιστρέφει γρήγορα γρήγορα στα χέρια της Λαμπόλα de Papel, ενώ επιστρέφει και ο Κυφοκέρης. Στην πεντάδα των κοκκινών. Μούρτος. Έκλεψε ο Τσεκούρας. Σταματάει με φάουλ ο Μούρτος. Υπόβει έτσι τη φορά. Φάουλ νούμερο 2.
Χριστούνας. Μένει κοντά του ο Τσικάλης. Χριστούνας αφήνει έξω. Τι λέω, ζητάει από τον Αμαριανό. Αυτός προτιμάει να τέλειωσε μόνος του. Πολύ καλά κάνει. 48-61. Τσικάλης. Φωκέρης. Κοκκινέλης. Τον έχασε η άμυνα. Άρχισε να πάει και πάνω του Αμαριανός. Ο οποίος παραδέχεται ότι έχει κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο δικό του. Δύο αλλαγές τώρα για τους μπλε. Ο Λάσκος και ο Παπαναστασίου επιστρέφουν. Ενδυμάζεται για την πρώτη βολή του ο Κοκκινέλης. Είναι άστοχη. Θα βάλει όμως την δεύτερη για το 49-61. Χριστούνας. Σηκώνεται για δύο. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα από το καλάθι. Ο Κέρης επιχειρεί μια μακρινή πάσα η οποία θα φτάσει στη μένη τον Μιχάλη Τσουκάλη. Αυτός δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 51-61. Χριστούνας. Πάλι πίεση ψηλά τον Τσουκάλη. Μένει κολλημένος Ανδέλα εκεί στον αντιπαλό του. Χριστόπουλος. Πέρα στον Τσεκούρα. Ανεβάζει ταχύτητα, παίρνει τα βήματα, δεν τελειώνει καλά. Ο Κέρης έπαιξε με τον Μουρτό. Έχει τον Χριστόπουλο κοντά του. Δεν πήγε καλά μέχρι το τέλος. Ο Κέρης όμως θα διορθώσει την κατάσταση. Για το 53-61. Να μικρό ξεσπάσμα τώρα των κόκκινων. Θα ρίξει την διαφορά στους 8. Χριστούνας από το ύψος της βολής. 53-63. Τσουκάλης. Ωραία θα περάσει από τον Μπιστούνα. Και Φωκέρης από την κορυφή εκτελεί. 56-63. Δίνει τη λύση και από μακριά τώρα και Φωκέρης. 6-20 για το τέλος. Προσπαθούν να βγάλουν μια αντίδραση οι Λαμπόλα τα Βαφέλ και να γίνουν πιο απειλητικοί. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα, το έχει κάνει ο Κοκκινέλης. Τον Χριστόπουλο, ο οποίος πάλευε να βγει από τα σκριν. Μητυλέως τώρα θα επιστρέψει για τους μπλε. Το έχουμε αλλαγή και για την Λαμπόλα τα Βαφέλ. Στο μάτς ο Παναγιώτης Τσουκάλης. Χριστόπουλος το παίρνει κατευθείαν. 56-66. Δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το τέταρτο στοχοδικό του σήμερα. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Καραϊσκάκη και τώρα πιστεύω να σκατεβάζει. Πασά κόπηκε, μπάλα παραμένει στα χέρια των Βάδος Κρόκος, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεσή τους. Μια καλή άμυνα από τον Παναγιώτη Τσουκάλη, μόλις 3 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Βάδος Κρόκος και αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Κάτω από την αντιπαλίδα και τον Πιστούνας ήταν αρκετά κλεισμένος. Προσπάθησε να βρει και την πάσα, δεν θα προλάβει να νομίζω να εκτελέσουν οι μπλε. Γρήγορη επίθεση τώρα από την Λαμπόλα ντε Παπέλ. Αλλά αναποτελεσματική, ο Μούρτος δεν κατάφερε να σκοράρει. Ρέμια λοιπόν από τον Λάσκο οι παίκτες του. Μητσιλέος κρατάει και τώρα η μπάλα θα πάει στα χέρια του Πιστούνα. Πιστούνας, καθή πάσα για τον Μητσιλέο. Συγκρούστηκε με τον Καραϊσκάκη. Θα κερδίσει το φάουλο, παίξει τον Βάτος Κρόκος. Πιστεύει αμέσως να σηκώσει και τον αντίπαλό του.
μέσα η πρώτη. Εξεξητά. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή για το 56-68. Ο Μαριάνος επιστρέφει στην θέση του Μπιστούνα. Κάλης έχασε την κατοχή. Ο Μαριάνος πήρε με ρίσκο η πάσα του. Πρόλαβε τελικά ο Λάσκος και του δίνει και πάλι. Μαριανός, ο Παπαναστασίου, Λάσκος πάει προς τα μέσα στο έδαφος ο Καραϊσκάκης, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα ο Λάσκος ούτε με τη δεύτερη, ενώ εξακολουθεί είναι στο παρκείο προς τη Λαγκόρα de Babel, βγήκε για μένα τελικά. Τώρα θα σταματήσει φάση με το φαουλ του Βιτζιλεού. Κουραστεί πάλι στο μάτς και ο Μούρτος αφήνει στον Καραϊσκάκη. 4 λεπτά και 24 λεπτά τώρα στο χρονόμετρο. Το σκόρ υπενθυμίζω στο 56-68. Γύρισε μετά αριστερό, δεν μπορούσε ο Τσιφοκέρης. Μούρτος κρατάει το πρόσωπό του. Πρέπει κάποιος να τον έχει βρει αθέλα του. Μπορεί να συνεχίσει. Τσιφοκέρης. Βρέχει στο παρκέ, πέρασε μαζί με την μπάλα εκτός. Κατοχή περνάει στα χέρια των Βάτος Κρόκος. Για να φέρουν να πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Και σιγά σιγά βλέπουν ότι ο χρόνος τους πιέζει αρκετά. Αν θέλουν να βγάλουν κάποια αντίδραση θα πρέπει να την κάνουν και γρήγορα, να την βγάλουν και γρήγορα. Καθώς απομένουν ακόμα κάτι περισσότερο από 3,5 λεπτά για το τέλος. Παπαναστασίου από το πλάι. Μάζε στο Τσεκούρα, του έφυγε την μπάλα, η μπάλα την ώρα της εκτέλεσης. Στην συνέχεια βάλει λίγο παραπάνω δύναμη, τα βάζει και με τον εαυτό του. Η μπάλα τώρα στον Τσουκάλι, που θα πάρει ένα τρίποντο και θα το βάλει. 59-68 το πίστεψε το Τσουκάλις. Και φάνηκε γιατί το αποτέλεσμα. Μαριανός μπέλα στο πλάι και πάλι στον Αμαριανό. Μούρδος προσπαθεί να τον πιέσει. Λάσκος ανεβάζει ταχύτητα, επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη. Με κάποιο τρόπο έφτασε μπάλα στα χέρια του Τσεκούρα. Στάθηκε τυχερός εδώ ο ψηλός των Βατοσκρόκος που είδε την μπάλα στημένη στην αγκαλιά του και γράψε το 59-70. Μούρτος, Τσιφοκέρης, πολύ κακό το σούτ. Ο Παπαναστασίου γραπώνει την μπάλα. Και τώρα Μαριάνος. Τσεκούρας, ωραία, ξεφεύγει, πάει στο ανάποδο, λέει απ, δεν τελειώνει καλά. Παλεύει και ο Παπαναστασίου, πήρε όμως ο Τσιφοκέρης. Τσουκάλης. Ψάχνει η λύση. Και στο έδαφος ο Λάσκος, μπάλα είναι για τους Βάτος Κρόκος. Και μία παρατήρηση για φλόπινγκ στον Λάσκο. Νοχή, κατευθεί τελικά, είναι για την Λαμπόλα de Papel. Σούτ από τον Καπετανάκη, 61-70. Μαριανός. Πάσα χέρι με χέρι, πάει προς τα μέσα, παίρνει τον αριστερό διάδρομο, το πανηγυρίζει και με σφιγμένη γροθιά, 61-72. Πάμε στο χέρι του αντικανονικά τώρα ο Μαριανός. Έκανε το φάουλ στον Τσουκάλι. Είναι το τέταρτο φάουλ, το προσωπικό φάουλ του Αμαριανού. Είναι και το τέταρτο ομαδικό επίσης για τους Βατοσκρόκους. Από 4 έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Θα
κάθε φάουλο από εδώ και πέρα. Το 1.50 που απομένει. Θα είναι βολές. Άστοχο το μακρινό σουτ. Χριστόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Άφησε τώρα στον Αμαριανό. Τσεκούρας αποφασιστικά μέχρι μέσα. 61-74. Όλο και πιο κοντά στην νίκη τους πλέον οι φιλοξενούμενοι. 1-15 τώρα στο ρολόι. Καπετανάκης από μακριά αυτή τη φορά βρίσκει σίδερο. Μούρτος στην δεύτερη ευκαιρία θα βάλει το τρίποντο. 63-74. Χριστόπουλος. Μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό. Τσεκούρας. Λασκός. Το σκέφτεται αρκετά. Θα το πάρει. Κάνει airball. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Οι Βαδοστρόκος θα πανηγυρίσουν όπως θα δείχνουν την τρίτη νίκη τους. Και τη δεύτερη συνεχόμενη. Τσεκάλης έκλεψε. Πάσα δεν θα πέρασε, ενώ από την άλλη η Λαγκόλα Ντε Βαπέλ θα γνωρίσει σήμερα την τρίτη ήττα της και την δεύτερη συνεχόμενη. Επίσης το πρωτάθλημα της Evolution League θα πέσει έτσι στο 1-3. Χριστόπουλος κρατάει 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 14 για το τέλος. Θα πάρει τελικά ένα σούτ υπό πίεση, η μπάλα περνάει εκτός. 5,8 τώρα στο ρολόι, οδεύουμε λοιπόν προς το φινάλε. Με τους Βατοσκόκους να επικρατούν με 74-63 επί της Λαμπόλα Ντε Παπέλ.